Στον εξωστρακισμό των αυτοκινήτων στοχεύει το κυκλοφοριακό σχέδιο για την παλιά πόλη του Ηρακλείου, με τις αλλαγές να εντοπίζονται σε κέντρο, παραλιακή και κόμβους. Αυτά περιελάμβανε μεταξύ άλλων η σημερινή παρουσίαση ανοιχτή συζήτηση στη Λότζια γύρω από την αναθεωρημένη κυκλοφοριακή μελέτη, με εκπροσώπους των περιοχών να παρίστανται για να καταθέσουν τη δική τους άποψη. Η άποψη της Δημοτικής Αρχής αλλά και του μελετητή είναι ότι όσο επεκτείνονται οι πεζόδρομοι, τόσο κερδίζει το Ηράκλειο αλλά και η ποιότητα ζωής. Αυξάνουμε την ελκυστικότητα της πόλης και αυτό νομίζω έχει καταστεί εμφανές σε όλους τους δημότες που βλέπουν μια πολύ μεγάλη βελτίωση τα τελευταία 4 χρόνια που εξελίσσεται η ανάπλαση του Σταυρού της πόλης, η οποία επί της ουσίας ολοκληρώθηκε. Οι βασικές κυκλοφοριακές αλλαγές παρουσιάζονται ως εξής. Πεζοδρομείται πλήρως ο άξονας Δικαιοσύνης Ήδης Καλοκαιρινού στο κομμάτι μέχρι την οδό Καζάνη. Πεζοδρομούνται οι οδοί Εύανς και Σμύρνης και οι κάθετε σε αυτή οδοί Γιαννιτσών, Τζαγκαράκη, Ρούσου, Χούρδου και Κοζήρη. Οι οδοί Άλμπερ και Βιάνου γίνονται δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας και η Βιάνου αντιδρομείται. Πεζοδρομείται η Ιδωμενέως από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι τη Μεραμπέλου. Το κομμάτι της Ιδωμενέως από τη Μεραμπέλου έως τη Μαλικούτη θα κυκλοφορείται με αντίθετη φορά. Στο παραλιακό μέτωπο, η οδός Μητσοτάκη διατηρείται ως μονής κυκλοφορίας με τη σημερινή κατεύθυνση αλλά με 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Και στην πλατεία 18 Άγγλων καταργείται η κυκλική πορεία και θα διαμορφωθούν 2 λωρίδες ανακατεύθυνση με διαχωριστική νησίδα. Εκπρόσωποι της μελετητικής ομάδας και στελέχη του Δήμου απάντησαν σε ερωτήσεις και επιχείρησαν να φωτίσουν τις πτυχές του προωθούμενου κυκλοφοριακού σχεδιασμού για το εντός των τυχών Ηράκλειο, ο οποίος αναμένεται να αξιολογηθεί μέχρι το επόμενο έτος. Ναι μεν αλλά, από την πλευρά των καταστηματαρχών, των επίμαχων περιοχών, που σε πρώτη φάση εντοπίζουν θετικά στοιχεία της μελέτης, περιμένουν ωστόσο και επιπλέον παρεμβάσεις που συνολικά θα αναδείξουν το ιστορικό κέντρο και θα βοηθήσουν την ενδυνάμωση της εμπορικής κίνησης. Επειδή οι λύσεις δεν είναι άσπρο μαύρο και κάποιες πρέπει να αξιολογηθούν στην πράξη, προτείνουμε μέχρι το τέλος του 2023 να αξιολογήσουμε ορισμένες δύσκολες περιπτώσεις. Αυτό που περιμένουμε να υλοποιηθεί κιόλας, δηλαδή όχι μόνο να γίνει πεζόδρομος στα χαρτιά, αλλά πραγματικά να γίνει πεζόδρομος, γιατί αυτή τη στιγμή εντάξει, και οχήματα περνάνε και μηχανάκια περνάνε. Έχουμε συλλέξει υπογραφές όπου το 95% των καταστημαρχών, όπως και των παράπλευρων δρόμων, όπως την Αμαλθίας, συμφωνούν με την πεζοδρόμηση 1821. Αν έχετε κατέβει καθόλου στον δρόμο ήδη, παρότι είναι εργοτάξιο, ειδικά στο πάνω κομμάτι που βρίσκομαι εγώ, θα δείτε ότι έχει αυξηθεί η κινητικότητα των καταστημάτων. Εκτός των άλλων, δημιουργούνται νέοι κόμβοι στη Συμβολή Δημοκρατίας Γερονιμάκη, στη Συμβολή Ικάρου Δουκός Μποφόρ, στην πύλη Ισού, όπου θα καταργηθούν τα φανάρια και η αριστερή στροφή από Εύανς προς Πλαστήρα. Πρόσφορο έδαφος έχει βρει και η πρόταση δημιουργίας ποδηλατοδρόμου, με την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να είναι να βρεθεί τρόπος για να χωρέσει τα σχέδια. Κεντρικός στόχος είναι το κέντρο του Μεγάλου Κάστρου να μεταμορφωθεί σε μια πιο ανθρώπινη πόλη, δίχως καυσαέριο και αυτοκίνητα. Θα θέλαμε να μπορούμε να χωρέσουμε και ένα ποδηλατόδρομο και μια διαπλάτηση πεζοδρομίων, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτή. Αυτό που προτείνουμε ως ολομόντια λύση είναι να οριμάσουν οι μελέτες τα επόμενα χρόνια, με τις οποίες θα μπορούμε να πάμε σε τέτοιου είδους διαμορφώσεις, για να είναι πιο πετυχημένες με τεχνικά μέσα και να δούμε εντωμεταξύ πώς λειτουργεί η πόλη και πώς υποδέχεται όλες τις κυκλοφοριακές αλλαγές, ώστε να συνηθίζουμε για να μπορούμε να υποστηρίζουμε και περαιτέρω αλλαγές και περαιτέρω περιορισμούς.